Τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Αλή Καμποχανίων, εκεί που τελείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τον δικό μας άνθρωπο, για το φίλο μας, για τον συνάδελφό μας, για τον Νίκο Γρυλάκη που έφυγε αναπάντεχα από κοντά μας το Σάββατο το πρωί. Βλέπω τη Φανή Καλαθάκη. Φανή. Ντένια. Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στον Άι Γιάννη, στον Αλή Καμποχανίων, στο πατρογονικό σπίτι του Νίκου, στο σπίτι των γονιών του. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, τώρα φυσάει πάρα πολύ εδώ. Πριν από λίγο έφτασε η σωρός του Νίκου, έφυγε από το σπίτι του στα Χανιά, όπου βρισκόταν από το πρωί μαζί με πάρα πολλούς φίλους και συγγενείς από την Αθήνα και από όλη την Κρήτη. Πριν από λίγο έφτασε εδώ η σωρός για να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Πρέπει να σου πω ότι είναι πολλοί κόσμοι εδώ, έχουν έρθει συνάδελφοι πολλοί από την Αθήνα. Ο Αντώνης ο Αλαφογιώργος, ο δικός μας συνάδελφος, μαζί με τρεις παιδικούς του φίλους, σήκωσαν το φέρετρο του Νίκου Γρυλάκη και τον έβαλαν μέσα στην εκκλησία του Άι Γιάννη. Ενώ το προάβλιο είναι γεμάτο από στέφανα. Είναι το στέφανο εδώ του Προέδρου της Βουλής, του κ. Βούτση, του Υπουργού Υποδομών, του κ. Χρήστου Σπίρτζη, της Δίκης της ΕΡΤ φυσικά, του Βασίλη Ταλαμάνκα, των συναδέλφων από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, των συναδέλφων από την πρώτη είδηση που ο Νίκος βρισκόταν καθημερινά στα παράθυρά τους από νωρίς το πρωί, στεφάνε από συναδέλφους του Αντένα και της Απογευματινής, από την ΕΣΕΑ φυσικά, από το κτηματολόγιο και την ΕΙΔΑΠ, τα μέρη που ο Νίκος έκανε καθημερινά ρεπορτάζ και ήξερε και ήταν αγαπητό σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δεκάδες τα στέφανα που έχουν φτάσει εδώ, μαζί με τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νίκου. Εδώ βρίσκονται οι δύο γονείς του, συντετριμμένοι, οι δύο αδερφές του, η σύζυγός του. Όλοι μαζί εδώ προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε αυτή την απώλεια από τη μια στιγμή στην άλλη, τόσο ξαφνική και μεγάλη απώλεια, γιατί το κενό του Νίκου είναι πάρα πολύ μεγάλο και στις ζωές των ανθρώπων γύρω του, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο αγαπητό και ευγενή, με μόνο καλά λόγια να λέει για τους άλλους ανθρώπους, και ένα μεγάλο κενό φυσικά για την είδηση, την ΕΡΤ, την ενημέρωση. Νομίζω εμείς το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Εδώ οι συμμαθητές του θυμήθηκαν ιστορίες για το πότε ο Νίκος ξεκίνησε να ασχολείται με τη δημοσιογραφία, πότε στα 13 του άρχισε να κάνει διανομή εφημερίδων σε εφημερίδων από το τυπογραφείο που εργαζόταν ο πατέρας του. Από εκεί μάλλον πήρε και το μικρόβιο και ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Θυμήθηκαν τα πρώτα του ρεπορτάζ στο Φως των Σπορ και πολλές άλλες ιστορίες. Όλοι βέβαια είχαν να πούν για το στυλ του Νίκου, δηλαδή το άγχος του, τη μόνιμη τελειομανία του, το απίστευτο τρέξιμό του για την είδηση και ίσως και ένα άγχος που να συνετέλεσε σε αυτό που ζούμε εδώ σήμερα. Φανή, είναι πολύ δύσκολες οι ώρες για όλους, είναι πολύ μεγάλος ο πόνος, είναι πολύ μεγάλη η θλίψη για τους δικούς του ανθρώπους, για την σύζυγό του, για το παιδί του, για το μόλις 2 χρονών αγοράκι του, για τους γονείς του, για τις αδερφές του, για όλο τον κόσμο που τον αγαπούσαν, γιατί να πούμε ότι ο Νίκος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας ξεχωριστός συνάδελφος, με πολύ μεγάλα αισθήματα για όλους. Ένας άνθρωπος που νομίζω ήταν ταυτισμένος με τη ζωή, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο σε όλους μας να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Νίκος δεν είναι κοντά μας. Ότι δεν θα ξαναδούμε τον Νίκο στο ρεπορτάζ, ότι δεν θα ξαναδούμε τον Νίκο να τρέχει στους διαδρόμους της ΕΡΤ για να προλάβει μία κάρτα, για να προλάβει τις δηλώσεις, για να προλάβει την είδηση, για να προλάβει να πάει στην αίθουσα σύνταξη και να μεταδώσει μόνο πρώτος και την είδηση, για να σηκώσει τα τηλέφωνα και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα χιλιάδων τηλεθεατών οι οποίοι τον καλούσαν για να τους ενημερώσει για τα θέματα αυτά που χειριζόταν και γνώριζε και ήξερε τόσο καλά. Έδινε με πολλούς από αυτούς ραντεβού να τους ενημερώσει τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Όπως μου είπε μία συνάδελφος, η οποία τον κάλεσε για να τον ρωτήσει κάτι, πάρε με μετά το Πάσχα και θα μπορέσω να σου πω, του είπε. Και για μένα είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκφράσω τα συναισθήματα όλων μας εδώ στην ΕΡΤ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια για την ΕΡΤ και για το δημοσιογραφικό κόσμο και για όλους εμάς που τον ζήσαμε και τον αγαπήσαμε στις δύσκολες στιγμές, στις στιγμές του προβληματισμού, όταν μοιραζόμαστε μαζί του τα προβλήματά μας, τις αγωνίες μας για την ΕΡΤ, για τη δημοσιογραφία, για την εξέλιξη της δουλειάς μας, για το πού οδηγείται η δουλειά μας, για το πόσο έχουν δυσκολέψει οι συνθήκες. Ο Νίκος πάντα είχε να πει κάτι, πάντα είχε να καταθέσει μια άποψη.
πάντα ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να σου δώσει μία λύση σε πολλά ζητήματα και σε πολλά προβλήματα και να σε κάνει να δεις και τη θετική πλευρά της ζωής. Φανή. Φανή, δυστυχώς δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Είναι δύσκολες συνθήκες. Είναι δύσκολες, ναι, φυσικά. Τώρα σε ακούμε. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Τώρα σε ακούμε. Ναι, λέω αυτή την αγάπη όλοι που περιγράφεις την ανταποδίδουν και εκ μέρους όλων ημών με ύψιλον που είστε τώρα στην Αθήνα. Οι δεκάδες συνάδελφοι που έχουν έρθει από το Ραδιομέγαρο για να συναντήσουν τον Νίκο εδώ, τον άνθρωπο που τον έβλεπα καθημερινά από το πρωί και από ότι. Μέχρι το βράδυ πολλές φορές. Μέχρι το βράδυ. Αυτό θέλω να πω, ότι προλάβαινε όλες τις βάρδιες από την πρωινή τα ξημερώματα μέχρι την απογευματινή, καμιά φορά και μέχρι την βραδινή. Εδώ οι δικοί του άνθρωποι, Ντένια, είναι σαν να δικαιολογούν κάπως αυτό το άγχος και ίσως και αυτό που συνέβη σήμερα, πρέπει να ξέρεις. Γιατί ο Νίκος ήταν. Λοιπόν, Φανή, να σε ευχαριστήσουμε. Είναι δύσκολη η επικοινωνία. Είναι τεράστια η απώλεια, όπως καταλαβαίνουμε. Για όλους μας είναι πολύ μεγάλη αυτή η απώλεια. Ο Νίκος όμως.